Φίλοι αναγνώστες του Game Over, γεια σας. Βλέπετε μια βίντεο συνέντευξη. Έχουμε έρθει σε ένα στούντιο. Δεν είμαστε στο εξωτερικό αυτή τη φορά, που συνήθως σας δείχνουμε πράγματα ωραία από development houses του εξωτερικού. Γιατί δεν είμαστε στο εξωτερικό, γιατί έχουμε και στην Ελλάδα τέτοιο development house. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, είμαστε στα γραφεία της Adventuring, μιας ελληνικής καθόλου εταιρείας, με τον κύριο Τάσο Φλάμπουρα, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής, ή κάνω λάθος? Ένας από τους ιδρυτές είμαι, δεν είμαι διευθύνων σύμβουλος, είμαι γενικός διευθυντής στην εταιρεία. Γενικός διευθυντής. Γενικός διευθυντής και ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας Adventuring, η οποία από εδώ μάλλον και κάποια χρόνια δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ναι. Έχει δώσει μέχρι στιγμής ένα παιχνίδι, το γνωστό σε όλους τους Έλληνες, Darkfall. Και βέβαια ετοιμάζει πολλά πράγματα ακόμα. Ναι. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για την Adventuring. Εγώ προσωπικά ήρθα πρώτη φορά στα γραφεία της εταιρείας αυτής πριν από λίγες εβδομάδες και μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με τη δουλειά που γίνεται εδώ και με το μεράκι που υπάρχει. Και αυτό το πρώτο κομμάτι ενός μεγάλου αφιερώματος, θέλω να λέω εγώ ότι θα είναι, θα εστιάσουμε στην εταιρεία, σε εσάς προσωπικά, και θα το συνεχίσουμε βλέποντας περισσότερο το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Ξεκίνησατε από την Αμερική, έτσι δεν είναι? Ναι. Και ότι έχετε εργαστεί στη Microsoft. Ναι, έχω εργαστεί στη Microsoft σε διάφορα πόστα και έχω εργαστεί και σε πολλούς contractors της Microsoft και έχω εργαστεί και στη Westwood Studios, έχω εργαστεί στην Interplay, κυρίως σε publishing κομμάτια και σε υποστήριξη publishing. Περίπου 15 χρόνια εμπειρίας στο gaming industry εκτός Adventuring. Η Adventuring, στην Adventuring τώρα είμαστε 8 χρόνια εδώ και λίγο παραπάνω από 8 χρόνια. Ξεκίνησε το project το 2003 με την μεταφορά της, μάλλον δημιουργία της Adventuring και την μεταφορά των νορβηγών συνεταιρών μας στην Ελλάδα και φίλων. Και ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το Darkfall σε full development περίπου το πρώτο διάστημα του 2003. Ναι. Πριν φτάσουμε στο Darkfall, ναι, ήθελα να ρωτήσω πώς πήρατε την απόφαση, ναι, να επενδύσετε σε ένα τόσο μεγάλο project, γιατί μιλάμε για μεγάλο project. Το Darkfall ήταν ένα project, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω ποσό, αλλά ένα σεβαστό budget έπεσε πάνω στην παραγωγή και την ανάπτυξη. Πήρατε την απόφαση να έρθετε στην Ελλάδα, η οποία δεν έχει παράδοση στο game development και μάλιστα τρώει και τα παιδιά της, έτσι, όπως ξέρουμε, όχι μόνο στο game development φυσικά, σε πάρα πολλά επίπεδα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο κατά την δική μου άποψη αυτό. Παρ' όλα αυτά αποφασίσατε να έρθετε εδώ στην πατρίδα και να επενδύσετε. Ναι. Πώς το σκεφτήκατε αυτό, πώς πήρατε την απόφαση? Όσο ήμουν στη Microsoft, ασχολήθηκα με ένα project εκεί, ένα massive multiplayer game, μέσα από το οποίο γνώρισα κάποιους ανθρώπους. Ο ένας ήταν ο τωρινός συνεταιρός μου, ο Klaus, και συζητούσαμε για ένα project το οποίο σκεφτόταν να υλοποιήσει αυτός, ουσιαστικά ήταν το Darkfall, και πάνω στην κουβέντα με τον Klaus σκεφτήκαμε μήπως το κάνουμε μαζί, επειδή μιλούσαμε πάρα πολύ καιρό γι' αυτό, μήπως το κάνουμε μαζί. Αφού συναντηθήκαμε, ήρθε ο Klaus στην Ελλάδα, τον συναντήσαμε. Εγώ είχα ήδη βρει τους άλλους δύο Έλληνες συνεταίρους μας, τον Ζαντ και τον Σπύρο. Ζαντ Μεχτάουι και Σπύρος Ιορδάνης. Και με τον Klaus τα είχαμε βρει και πριν συναντηθούμε στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά επισφραγίστηκε στην Ελλάδα η συμφωνία να το προσπαθήσουμε μαζί. Όταν λέω επισφραγίστηκε η συμφωνία, εδώ συμφωνήσαμε να κάνουμε κάτι τεράστιο, να κάνουμε φτιάξουμε μια υπερπαραγωγή, γιατί το project ήταν τόσο φιλόδοξο, ώστε θεωρώ ότι ήταν σχεδόν μη ρεαλιστικό το να συζητάμε ότι εντάξει, το συμφωνήσαμε, άρα το φτιάξαμε, να δούμε πού θα ξοδέψουμε τα χρήματά μας πια. Ήταν η αρχή μιας τεράστιας και επίπονης διαδικασίας που, ειλικρινά, όσο τη σκέφτομαι, απορώ με πόση υπομονή και δύναμη ήθελε αυτό το πράγμα να
όχι απλώς να ξεκινήσει, αλλά να φτάσουμε μέχρι εδώ που είμαστε τώρα. Ίσως δεν είχαμε συνειδητοποιήσει και τόσο καλά τις δυσκολίες, ίσως και γι' αυτό προχωρήσαμε με το... Μιλάμε για ένα MMO, έτσι, ένα massive multiplayer. Και όχι μόνο, αλλά ένα τρομερά φιλόδοξο MMO. Γιατί, καταρχάς, το target audience, το δικό μας, ήταν οι hardcore gamers, όπως ήμασταν και εμείς. Εμείς ήμασταν hardcore gamers στα MMOs, παίζαμε σε PvP servers όπου βρίσκαμε, παίζαμε ατελείωτες ώρες και παίζαμε στο πιο ψηλό επίπεδο. Και όχι μόνο massive multiplayer games, αλλά και first person shooter games και διάφορα action games σε competitive επίπεδο. Mm-hmm. Και θέλαμε να παντρέψουμε τώρα το competitive, αυτό το immediate, το first person experience με massive multiplayability. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχε επιχειρήσει κανείς μέχρι τότε, γιατί υπάρχουν και υπήρχαν ακόμα περισσότερο τότε πολύ μεγάλα τεχνικά θέματα που έπρεπε να ξεπεραστούν για να μπορείς να πεις ότι θα ευχαριστηθώ εγώ ένα first person shooter μέσα σε ένα massive environment. Δηλαδή, όσοι έχουν παίξει shooters μπορούν να γκρινιάζουν όλη μέρα για το lag το οποίο αντιμετωπίζουν, για φανταστείτε τώρα αυτό σε ένα massive multiplayer game. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε αμέσως με το πιο δύσκολο target audience, ένα παιχνίδι το οποίο σαν concept φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο έως ακατόρθωτο. Με ελάχιστα resources, χρήματα και προσωπικό, ήμασταν όλοι μαζί 11 άτομα και παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι, μάλλον το καλύτερο για μας, αλλά το χειρότερο απ' όλα σε σχέση με το πόσο δύσκολο θα ήταν να γίνει αυτό, ήταν ότι έπρεπε να φτιάξουμε τεχνολογία από την αρχή και να είναι καινοτομική σε εκατοντάδες σημεία, έτσι ώστε να επιτρέπει αυτό που τελικά φτιάξαμε. Να πούμε, ένα παιχνίδι το οποίο είναι εξ ολοκλήρου δικό σας, μηχανή γραφικών, κώδικα, τα πάντα, έτσι. Τα πάντα, ναι. Το art, τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα. Έτσι, δεν είναι δανεισμένο πουθενά. Όχι, τίποτα δεν έχουμε. Ούτε μηχανή, ούτε το εικαστικό, ούτε ο κόσμος, τίποτα. Όχι. Είναι ένα... Είναι όλα φτιαγμένα... Original project. Εδώ, ή στα προηγούμενα γραφεία μας. Τέλος πάντων, όλα γίνανε από εμάς, τα πάντα. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, σήμερα, στο επόμενο παιχνίδι, είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε κάποιο middleware για το συγκεκριμένο, για το user interface. Αλλά στην πρώτη έκδοση του Darkfall ήταν όλα δικά μας. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πήγαινα κάπου αλλού, αλλά επειδή βγαίνει μια ειδισούλα τώρα εδώ πέρα, το επόμενο παιχνίδι, δηλαδή εκτός από το Darkfall, το οποίο διέγραψε μια πορεία στην αγορά, πάμε για το επόμενο, έτσι. Ναι, πάμε για το επόμενο. Τι μπορείτε να πείτε γι' αυτό, στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Το επόμενο παιχνίδι ξεκίνησε με σοβαρούς ρυθμούς περίπου πριν από 2 χρόνια και κοντεύουμε να το ολοκληρώσουμε, κάτι το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είναι τεράστιο επίτευγμα. Είναι η ολοκλήρωση του Darkfall, είναι το Darkfall 2.0, το λέμε σαν εσωτερικό τίτλο. Δεν είναι ο τίτλος του αυτός. Θα αποκτήσει όνομα, να. Αλλά προς το παρόν το λέμε έτσι, Darkfall 2.0. Ξεκίνησε σαν μια σκέψη να κάνουμε ένα μεγάλο expansion εμείς, αλλά τελικά αποφασίσαμε να αφήσουμε τα expansion και να φτιάξουμε ένα εντελώς καινούριο παιχνίδι, το οποίο να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα τα οποία είχε το Darkfall λόγω του τρόπου που είχε φτιαχτεί από την αρχή. Όλα τα λάθη που κάναμε να τα διορθώσουμε, να πάρουμε υπόψη μας όλο το feedback από τους χρήστες, ναι. Και αυτό που μας δώσαν ήδη και αυτό που αντιληφθήκαμε μόνοι μας, και να φτιάξουμε το Darkfall όπως θα έπρεπε να είναι, να το πούμε έτσι, θα έπρεπε να είναι από την αρχή, αν πήγαιναν όλα τέλεια. Ναι. Και αυτό με πάρα πολλές επεμβάσεις στην τεχνολογία, οι οποίες έχουν γίνει μέσα στα χρόνια, οπότε είναι ένα εντελώς σύγχρονο παιχνίδι, είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από το Darkfall. Αλλά θα παραμείνει στο ίδιο πλαίσιο όμως. Είναι στο ίδιο πλαίσιο. MMO, έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι στο ίδιο πλαίσιο. Οι παίκτες του παιχνιδιού αυτού θα νιώσουν
ότι είναι το Darkhold, ότι βρίσκονται ακόμα στον κόσμο του Darkhold. Βέβαια, τα πάντα έχουν αλλάξει και βελτιωθεί. Πιστεύω θα έχουν μια καταπληκτική εμπειρία. Καθώς μιλάτε τώρα, μου έρχονται ερωτήσεις στο μυαλό πάρα πολλές. Μία που έχει να κάνει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να μιλήσετε για το νέο παιχνίδι, που δεν μπορείτε σε αυτή τη φάση. Αλλά μία ερώτηση που μου έρχεται αμέσως στο μυαλό έχει να κάνει με το πόσο πιο φιλικό, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, θα είναι προς μία μεγαλύτερη μερίδα κοινού. Γιατί όλοι γνωρίζουν, είτε αυτοί που έπαιξαν, είτε και αυτοί που δεν έπαιξαν, το γνωρίζουν καλά, ότι το Darkfall ήταν σκληρό παιχνίδι. Ένα δύσκολο σκληρό παιχνίδι για hardcore παίκτες. Η ζυγαριά τώρα θα κλείνει προς τα κάπου ή θα προσπαθήσετε να κάνετε μια ισορροπία, ένα balance μεταξύ του κοινού που έχετε ήδη, δηλαδή το hardcore που θέλει σκληρό παιχνίδι και δύσκολο, αλλά και μιας πιο ευρείας κοινότητας που θα θέλει να μπει και να μην τρομάξει με αυτά που θα βλέπει. Εξακολουθεί να είναι hardcore το παιχνίδι. Δεν έχει αλλάξει πολύ σε αυτό το σημείο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι η εισαγωγή στο παιχνίδι γίνεται με πολύ πιο casual τρόπο, πολύ πιο μεθοδευμένα για τον νέο χρήστη, γιατί ακόμα και οι πιο hardcore παίχτες θέλουν να υπάρχουν πολλοί παίχτες μέσα στο σερβερ. Δεν θέλουν να είναι μόνοι τους, οπότε εμείς προσπαθούμε να κάνουμε με το παιχνίδι το καινούριο μία σταδιακή εισαγωγή του νέου χρήστη στον κόσμο του Darkfall, έτσι ώστε τα hardcore κομμάτια του παιχνιδιού να του γίνουν γνωστά με σταδιακά και να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο να μάθεις το πρώτο Darkhold. Σε βάζαμε στον κόσμο και σε αφήναμε εντελώς τη μοίρα σου. Το παιχνίδι ήταν εντελώς sandbox, δηλαδή είχες άπειρες επιλογές, από τις οποίες βέβαια πάρα πολλοί παίχτες δεν ήξεραν τι να πρωτοκάνουν. Mm. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια κατεύθυνση. Εδώ προσπαθούμε να δώσουμε κατεύθυνση, αφήνοντας και την πλήρη ελευθερία ταυτόχρονα, δίνοντας κατεύθυνση όμως στους παίχτες, να ξέρουν με τι μπορούν να ασχοληθούν, τι μπορούν να κάνουν και πώς μπορεί να αρχίσουν να εξερευνούν τον κόσμο και τους δίνουμε, το κάνουμε κάπως φανερό τις κάποιες επιλογές οι οποίες μπορεί να έχουν, μπορεί να τους κάνει την εμπειρία κάπως καλύτερη. Όλα αυτά υποθέτω ότι είναι στο πλαίσιο του feedback που πήρατε μετά την κυκλοφορία του πρώτου παιχνιδιού, έτσι. Ναι, ακόμα και οι πολύ hardcore παίχτες ήθελαν κάποια καθοδήγηση.